για συνολική συμφωνία που δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο αλυτρωτισμού, κάνει λόγο ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Κατρούγκαλος, μιλώντας στην εκπομπή Ώρα Αιχμής της Crete TV, αναφερόμενο στο καυτό σκοπιανό ζήτημα. Μάλιστα, τοποθετεί την επίλυση άμεσα, θεωρώντας ότι οι δύο πλευρές έχουν έρθει πολύ κοντά. Ναι, είναι προφανές ότι είμαστε στα τελευταία μέτρα ενός μεγάλου δρόμου. Μετά από συστηματική δουλειά και διπλωματική προσπάθεια, βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να έχουμε μια εθνικά επωφελή συμφωνία που θα έχει τα χαρακτηριστικά που από την αρχή περιγράψαμε, δηλαδή ως προς το ονοματολογικό ένα όνομα που θα ξεχωρίζει σαφώς την ελληνική ιστορική Μακεδονία από τη γειτονική χώρα, δεν θα έχει στοιχεία αλυτρωτισμού. Επίσης μια συμφωνία που θα είναι συνολική, δεν θα αφήνει ουρές που θα δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον, θα ισχύει έναντι όλων και ακριβώς για να είναι μόνιμη να συνοδεύεται και από αναθεώρηση συντάγματος. Εσείς αυτό το χρονικά πώς το τοποθετείτε, μέσα στον Ιούνιο ας πούμε ή μέσα στο καλοκαίρι γενικότερα? Το δυνατό συντομότερα θα έχουμε απάντηση στο ερώτημά σας. Ουσιαστικά, όπως έχω πει και σε άλλες τοποθετήσεις μου, η μπάλα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο γήπεδο των Σκοπίων. Περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Ζάεφ, να πάρει την τελική θέση που θα εκφράσει τη θέση της γειτονικής χώρας σε αυτό το ζήτημα. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Κατρούγκαλο, οι δηλώσεις Ιβανόφ δεν μπορούν να επηρεάσουν την τελική έκβαση της συμφωνίας. Μάλιστα, μιλώντας στην Crete TV, η τοποθέτησή του ήταν ξεκάθαρη. Όμως ο πρόεδρος των Σκοπίων μίλησε ξεκάθαρα λέγοντας ότι δεν θέλει ένα όνομα για όλες τις χρήσεις και μάλιστα άφησε μια μομφή στον κύριο Ζάεφ λέγοντας ότι είναι μια συμφωνία ανάμεσα στους κυρίους Ζάεφ και Τσίπρα. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό? Δεν πρόκειται για μομφή. Οι δύο αρμόδιοι, σύμφωνα και με τα συντάγματα των δύο χωρών να διαπραγματευτούν, είναι δύο επικεφαλείς των κυβερνήσεων. Ούτε στα Σκόπια, ούτε και στη δική μας την κυβέρνηση έχουμε εκτελεστικούς προέδρους που να έχουν δηλαδή εκτελεστικές αρμοδιότητες. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι και στη δική μας χώρα και στην γειτονική χώρα θα υπάρχουν αντιδράσεις από εθνικιστικούς κύκλους που δεν θέλουν να υπάρχει συμφωνία. Όσον αφορά τη στάση των βουλευτών των ανεξαρτήτων Ελλήνων για το τι θα κάνουν σε περίπτωση που στο όνομα υπάρχει όρος Μακεδονία, ο κύριος Κατρούγκαλος τονίζει ότι δεν μπορούν να πυροδοτήσουν πολιτικές εξελίξεις, καθώς την τελευταία στιγμή θα επικρατήσει η λογική. Είναι αλήθεια ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες, σε αυτό όπως και σε άλλα θέματα στο παρελθόν, λόγω των ιδεολογικών μας διαφορών, έχουν διαφορετική τοποθέτηση από εμάς. Θέλω να ελπίζω όμως ότι όταν θα έρθει η συμφωνία στη Βουλή, ακριβώς επειδή θα είναι ολοφάνερα προφανώς επωφελής για τη χώρα, εθνικά επωφελής, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη από αυτή τη σημερινή μας κοινοβουλευτική πλειοψηφία.